Μιλάμε για έναν πατέρα, ο οποίος έχασε την 23χρονη κόρη του και μεταμορφώθηκε σε detective προκειμένου να ανακαλύψει την αλήθεια. Να βρει δηλαδή τα αίτια που οδήγησαν στο θάνατο την 23χρονη Φέη. Να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Μπακογιώργο, ο οποίος στέκεται δίπλα στην Ελευθερία Σπυράκη. Γεια σου, Ελευθερία μου. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπακογιώργο. Καλή σας ημέρα. Ειλικρινά θέλω να εκφράσω το σεβασμό μου για όλο αυτό που κάνατε, αλλά και τη βαθιά λύπη μου, γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος από έναν πατέρα να χάνει το παιδί του και από μία μάνα. Οπότε πάμε να δούμε λίγο την ιστορία, να το ξεκινήσουμε από την αρχή για να δούμε πώς κατέληξε στην αλήθεια, κύριος Μπακογιώργος. Μάνο, κυρίες και κύριοι, πρόκειται για μια συγκλονιστική ιστορία για έναν πατέρα ο οποίος εδώ και αρκετό διάστημα δεν γνώριζε για την τύχη ούτε της κόρης του, ούτε του άλλου παιδιού του, γιατί ήταν δύο τα παιδιά της οικογένειας, δύο κόρες είχε ο κύριος Μπακογιώργος. Λοιπόν, και πριν από 11 μήνες περίπου ενημερώθηκε σχετικά με τον θάνατο, της κόρης του. Να υπενθυμίσουμε ότι η 24χρονη Φέη ήταν έγκυος όταν έμαθε και ο ίδιος ο κ. Μπακογιώργος, αλλά εντοπίστηκε και από τις αρχές ότι ήταν νεκρή. Ενώ ακόμα ένα στοιχείο το οποίο προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση και αίσθηση, θα έλεγα εγώ, είναι ότι στο σπίτι το οποίο διέμενε και την φιλοξενούσε μια γυναίκα, η οποία μέχρι και αυτή τη στιγμή τουλάχιστον που μιλάμε δεν έχει εντοπιστεί από τις αρχές, σε αυτό το σπίτι λοιπόν έμενε και η μητέρα της Φέης. Για πάμε λοιπόν στον κύριο Μπακογιώργο. Λοιπόν, Κύριε Μπακογιώργο, έχετε ξεκινήσει εδώ και αρκετό διάστημα μια έρευνα. Ποια είναι τα ευρήματα αυτής της έρευνας και τι σας λένε οι αρχές? Αν μου επιτρέπεις, Ελευθερία μου, να ξεκινήσουμε από το σημείο που βρίσκει νεκρή την κόρη του ο κύριος Μπακογιώργος. Καλείται για την αναγνώριση της ορού και ξεκινά την έρευνα. Ελάτε, κύριε Μπακογιώργο. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καταρχήν, θέλω να σας πω ότι εγώ δεν ούτε αναγνώριση έκανα ούτε τίποτα. Η σωρός, επειδή δεν είχε κάτι απάνω της, δεν αναγνωρίστηκε, το οποίο τη θάψανε κιόλας αγνωστών στοιχείων. Εντολή εισαγγελέα. Ναι. Εμείς το μάθαμε στις 11 Νοέμβρη, δηλαδή τη βρήκανε 8 Οκτώβρη νεκρή, ναι, στην οδό τύχης στον Άγιο Νικολάου. Ναι. Και εμείς ενημερωθήκαμε 11 Νοέμβρη από το αστυνομικό τμήμα στον Αγίο Παντελεήμον. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα εσείς, αγνώντας όποιο στοιχείο, ξεκινάτε την έρευνα και θέλω να μας πείτε πώς φτάνετε στην ανακάλυψη των νέων στοιχείων που δείχνουν ότι το παιδί σας βασανιζόταν, ότι το παιδί σας ήταν θύμα τράφικινγκ, ότι το παιδί σας ίσως να δολοφονήθηκε. Κοιτάξτε, εδώ δεν έγινε αυτό. Εγώ απλώς στην αρχή επικοινωνούσα με την αστυνομία. Ναι. Η αστυνομία δεν έκανε τίποτα. Ήταν ένα στρογγυλό μηδενικό. Το μόνο που μου έλεγε είναι δεν υπάρχουν νέα και δεν υπάρχουν νέα και δεν υπάρχουν νέα. Ναι. Από εκεί και πέρα άρχισα από μόνος μου να βρω κάποιο άτομο να με βοηθήσει. Γιατί εγώ ούτε αστυνομικός είμαι, ούτε δικηγόρος, ούτε detective. Για καλή μου τύχη, μου έστειλε δύο υπέροχους ανθρώπους. Την κυρία Βούλα Δημητριάδου, τη γνωστή ποινικολόγο, και τον κύριο Χάρη Βεραμόν, τον ερευνητή και detective. Ναι. Αυτοί, με το που άκουσαν το θέμα μου, κατευθείαν χωρίς ενδιασμούς, είπανε ναι, εδώ είμαι εγώ, γιατί δεν υπήρχαν και λεπτά για να το κάνω. Γι' αυτό λέω, με αυτή τη συνεργασία, πώς καταλήγουμε στα στοιχεία που δείχνουν ότι το παιδί σας βασανιζόταν και ίσως να έχει δολοφονηθεί? Αυτό τους έδωσα εγώ αυτά που ήξερα, ναι, αυτά όλα που είχα, και ο κύριος Βεραμόν μαζί με την κυρία Μπούλα αρχίσαν την έρευνα. Βρήκανε πάρα πολλά στοιχεία, βρήκανε μάρτυρες, τα οποία η αστυνομία δεν έβρισκε ποτέ. Τι ανακαλύψατε τελικά? Ούτε έβρισκε, ούτε θα έβρισκε. Κύριε Μπακογιώργο, τι ανακαλύπτει, αποκαλύπτεται τελικά? Ότι αποκαλύπτεται ότι κακοποιούταν συστηματικά, ότι εκδίδονταν, ναι, κακοποιούσαν και τα μικρά παιδιά, ναι, τα εγγόνια μου δηλαδή, με αποτέλεσμα ο θάνατός της μάλλον προήλθε από εκεί. Άκουσα την Ελευθερία δηλαδή, πριν να λέει, την Ελευθερία Σπυράκη να λέει ότι
στο ίδιο διαμέρισμα ή κοντά μένει και η μητέρα της Φέης. Όχι, μέναν όλες μαζί. Ναι. Και οι τέσσερις. Δηλαδή αυτή που τους φιλοξενούσε, η κόρη μου, ναι. Η κόρη μου η μικρή και η γυναίκα μου. Μάλιστα. Η πρώην γυναίκα μου. Μάλιστα. Και ποιος ήταν... Αυτά γινόντουσαν, ενώ στο σπίτι αυτό έμενε η πρώην σύζυγός σας. Ναι, 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 ναι. Όλες ναι. Μαζί μέναν. Όλες. Άρα καταλήγουμε στο ότι η κόρη σας, ανακαλύπτετε εσείς, ότι η κόρη σας έχει βασανιστεί και ποια στοιχεία μας δείχνουν ότι εκδιδόταν μάλλον. Έχουμε κάποια στοιχεία για τη δολοφονία, για το ενδεχόμενο δολοφονίας. Αυτά εγώ δεν μπορώ να σας τα πω, δεν τα γνωρίζω επακριβώς. Μάλιστα, ωραία, ωραία. Αυτά ωραία. Θα πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο Χάρη Περαμόν. Και εμείς ούτως ή άλλως, και εμείς ούτως ή άλλως δεν υποκαθιστούμε την αστυνομία. Γι' αυτό σας ρωτώ αν υπάρχει κάτι που θα μπορούσατε να μας πείτε. Αλλά όπως και να έχει, και μόνο που ανακαλύψατε μόνο σας ή αποκαλύψατε ότι το παιδί σας είχε ένα τόσο τραγικό τέλος, λέει πάρα πολλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βακογιώργο. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ και εσένα, Ελευθερία Σπυράκη. Την καλημέρα μας.